Ο παπάκης detective. Η σχολική χρονιά έφτανε στο τέλος της και ο παπάκης είχε μία τελευταία εργασία. Η δασκάλα τους, η κυρία Χίνα, είχε ζητήσει από τα παιδιά της τάξης να βρουν πληροφορίες για τα ζώα του δάσους. Ο παπάκης ήξερε ότι οι γονείς του είχαν φίλους στο δάσος, αλλά ο ίδιος δεν είχε πάει ποτέ. Τα δάση ήταν ένα μυστήριο. Έπρεπε να βιαστεί όμως. Ο Τρελογατούλης και η Ποδοσφαιρο Αλεπού έπαιζαν στην οικογενειακή φάρμα και ήταν τόσο κοντά στη νίκη. Ίσως αν τελείωνε γρήγορα να μπορούσε να παίξει για λίγο μαζί τους πριν πάει για ύπνο. Έψαξε στο διαδίκτυο για τα ζώα του δάσους. Υπήρχαν τόσες ιστοσελίδες από τις οποίες μπορούσε να διαλέξει, αλλά μία εικόνα του τράβηξε αμέσως την προσοχή. «Τέλεια!» είπε χαρούμενος. Ο παπάκης ανακάλυψε ότι τα κέρατα του ελαφιού αναπτύσσονται ταχύτερα από τα κέρατα οποιοδήποτε άλλου ζώου στον κόσμο και όταν αρχίσουν να μεγαλώνουν δεν σταματούν ποτέ. Τα περιστέρια ταξιδεύουν χιλιάδες μίλια όταν αποδημούν και είναι πιο ευτυχισμένα σε κρύα κλίματα. Οι δράκοι πετούν και βγάζουν φωτιές από το στόμα τους. Επίσης ζουν στα πιο βαθιά και σκοτεινά δάση. «Απίστευτο», είπε ο παπάκης. Κοίταξε το ρολόι. Ο Τρελογατούλης θα ήταν ακόμα στο διαδίκτυο. Ώρα για παιχνίδι. Αργότερα εκείνη την εβδομάδα, όταν η κυρία Χίνα επέστρεψε τις εργασίες των παιδιών, ο παπάκης σάστησε. «Ω, όχι», αναφώνησε. «Αναρωτιέμαι, τι πήγε στραβά?» Επέστρεψε στο σπίτι σκυθροπός, αλλά σύντομα η διάθεσή του έφτιαξε όταν είδε ότι η Σοφή Κουκουβάγια είχε έρθει να τον επισκεφτεί. Ήταν καλή του φίλη και είχε βοηθήσει τον παπάκη πολλές φορές στο παρελθόν. «Δεν καταλαβαίνω», είπε ο παπάκης δείχνοντάς τους την εργασία του. «Η ιστοσελίδα που επέλεξα είχε πολλές πληροφορίες και υπέροχες εικόνες. Νόμιζα ότι ήταν όλα αλήθεια. Πώς θα μπορούσα να καταλάβω τη διαφορά?» «Κάτι είναι αλήθεια μόνο όταν μπορείς να το αποδείξεις», εξήγησε η Σοφή Κουκουβάγια. «Όπως το ότι όλα τα πουλιά έχουν ράμφος. Αυτό μπορούμε να το δούμε. Άρα ξέρουμε ότι είναι αλήθεια». «Οπότε αν έλεγα ότι όλα τα πουλιά έχουν 8 πόδια, αυτό δεν είναι αλήθεια?» «Ξέρω ότι δεν είναι αλήθεια επειδή είμαι κι εγώ πουλί», απάντησε ο παπάκης. «Ακριβώς», είπε η Σοφή Κουκουβάγια. «Επίσης, κάτι που διαβάζεις ή βλέπεις στο διαδίκτυο μπορεί να είναι απλώς η άποψη που έχει κάποιος. Θα μπορούσα να πω για παράδειγμα ότι η Θαραλέα Νυχτερίδα είναι ο καλύτερος υπερήρωας. Αλλά ίσως εσύ πιστεύεις ότι η Τολμηρή Πάπια είναι η καλύτερη. Δεν μπορούμε να πούμε ποιος έχει δίκιο και ποιος όχι, γιατί είναι οι απόψεις μας, τα συναισθήματά μας. Για να ελέγξεις αν κάτι είναι αλήθεια, πρέπει να γίνεις detective, παπάκι, και να ψάχνεις πληροφορίες ή στοιχεία και σε άλλα μέρη». Ο παπάκης αναπήδησε με ενθουσιασμό. «Detective, παπάκι, σε δράση». Σταμάτησε απότομα. «Περιμένετε. Πού αλλού θα μπορούσαμε να ψάξουμε για πληροφορίες?» «Θα σου δείξω τρία πράγματα που μπορείς να κάνεις, τα οποία θα σε βοηθήσουν να αποφασίσεις εάν κάτι που έχεις βρει στο διαδίκτυο είναι αλήθεια ή όχι. Θα χρησιμοποιήσουμε ένα για κάθε ζώο του δάσους», εξήγησε η Σοφή Κουκουβάγια. «Θα κάνουμε βίντεο κλίση με ένα από τα ζώα, θα συζητήσουμε με τους γονείς σου και θα ψάξουμε και σε έναν άλλον ιστότοπο». «Αυτό είναι εκπληκτικό», αναφώνησε ο παπάκης. «Σε παρακαλώ, μπορούμε να καλέσουμε πρώτα το δράκο. Σε παρακαλώ». «Θα αφήσουμε το δράκο για αργότερα. Θα καλέσουμε πρώτα το φίλο μου το μεγάλο ελάφι. Κανείς δεν ξέρει περισσότερα για το πώς είναι ένα ελάφι από το ίδιο το ελάφι». Η βιντεοκλήση ξεκίνησε και ένα υπέροχο ελάφι εμφανίστηκε στην οθόνη. Τα κέρατά του ήταν τελείως διαφορετικά όμως από ό,τι περίμενε ο παπάκης. «Γεια σου», χαιρέτησε ο παπάκης. «Στο διαδίκτυο λέει ότι τα κέρατά σας αναπτύσσονται πολύ γρήγορα και ότι δεν σταματούν να μεγαλώνουν ποτέ. Αλλά τώρα δεν είμαι και τόσο σίγουρος». «Τα κέρατά μας μεγαλώνουν εξαιρετικά γρήγορα», είπε το μεγάλο ελάφι περήφανο. «Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά πέφτουν την άνοιξη και ξαναβγαίνουν το καλοκαίρι». «Περίμενε. Πέφτουν?» έκροξε ο παπάκης χλωμιάζοντας. «Μην ανησυχείς», γέλασε το μεγάλο ελάφι. «Αυτό είναι το φυσιολογικό και δεν πονάει καθόλου». Συνέχισαν την εργασία την ώρα του δείπνου. «Μαμά Πάπια, μπορείς να μας πεις κάτι για τα περιστέρια?» ρώτησε η Σοφή Κουκουβάγια.
Ξέρω ότι τα περιστέρια πετούν εκπληκτικά. Πολύ σύντομα οι φίλοι μας θα φύγουν ξανά. Για πού, ρώτησε ο Παπάκης. Στο διαδίκτυο λέει ότι προτιμούν τα κρύα μέρη. Δεν είναι όλα τα περιστέρια το ίδιο. Μερικά πετούν πολύ μακριά για να φτάσουν σε πιο ζεστά μέρη. Και αυτή η μετανάστευση διαρκεί πολλούς μήνες. «Ω, τι ιστορίες που έχουν να διηγηθούν», απάντησε η μαμά Πάπια με λαχτάρα. «Στο Star Detective, τι έχεις μάθει μέχρι τώρα», ρώτησε η Σοφή Κουκουβάγια. Ο Παπάκης συμβουλεύθηκε το σημειωματάριό του. «Για να ελέγξουμε τις πληροφορίες που βρίσκουμε στο διαδίκτυο, πρέπει να μιλήσουμε για αυτές με έναν ενήλικα. Μπορεί να γνωρίζουμε ακόμη και κάποιον ειδικό που θα μπορούσε να μας βοηθήσει». «Πολύ ωραία», απάντησε η Σοφή Κουκουβάγια. «Τώρα μας έχει μείνει μόνο ο Δράκος». «Ω, ανυπομονώ», είπε ο Παπάκης χοροπηδώντας με ενθουσιασμό. «Πριν αρχίσουμε, είναι σημαντικό να σκεφτείς τι ανακάλυψες στο διαδίκτυο. Μπορεί να υπάρχουν πράγματα τα οποία γνωρίζεις ήδη και μπορούν να σε βοηθήσουν. Ένας καλός detective εξετάζει πολύ προσεκτικά τα στοιχεία για να ανακαλύψει την αλήθεια». «Τι γνωρίζεις για τους Δράκους μέχρι τώρα», ρώτησε η Σοφή Κουκουβάγια. «Η ιστοσελίδα έλεγε ότι μπορούν να πετούν και να βγάζουν φωτιές από το στόμα τους», απάντησε ο Παπάκης. «Έχεις δει ποτέ εσύ ή κάποιος που γνωρίζεις δράκο», ρώτησε η Σοφή Κουκουβάγια ευγενικά. «Έχω δει μία δρακόμυγα κάποτε, αλλά ποτέ έναν υπτάμενο δράκο. Δεν νομίζω ότι κάποιος που γνωρίζω έχει δει ποτέ δράκο». «Έχεις δει άλλες φωτογραφίες, βίντεο ή ειδήσεις σχετικά με δράκους σε κάποιο βιβλίο σου, στην τηλεόραση ή οπουδήποτε αλλού στο διαδίκτυο?» «Παρακολούθησα κάποτε ένα βίντεο για τους δράκους του Κομόντο, αλλά στην πραγματικότητα αυτοί είναι οι μεγαλύτερες άβρες στον κόσμο. Υπάρχουν δράκοι που βγάζουν φωτιές στις ιστορίες που μου διαβάζει η μαμά μου πριν κοιμηθώ, αλλά εκεί υπάρχουν πολλά πλάσματα της φαντασίας». Ο Παπάκης κάθισε ήσυχα, εξετάζοντας όλα τα στοιχεία στο μυαλό του. Μετά από λίγο, είπε με έναν αναστεναγμό. «Νομίζω ότι οι δράκοι μπορεί και να μην υπάρχουν στην πραγματικότητα». «Φοβάμαι ότι έτσι είναι», τον παρηγόρησε η Σοφή Κουκουβάγια. «Οι πληροφορίες που βρήκες για τους δράκους δεν είναι αληθινές. Υπάρχουν μόνο στα παραμύθια. Αλλά τι καταπληκτικά παραμύθια που είναι». Η Σοφή Κουκουβάγια και ο Παπάκης έψαξαν στο διαδίκτυο για ένα ακόμη ζώο του δάσους, ώστε να ολοκληρώσει την εργασία του. Η οικογενειακή φάρμα είχε πολλές ενδιαφέρουσες πληροφορίες για το δάσος και ο Παπάκης έψαξε και σε έναν άλλον ιστότοπο που τους είχε δείξει η κυρία Χίνα. Την τελευταία ημέρα του σχολείου, τα παιδιά ήταν γεμάτα ενθουσιασμό. Η κυρία Χίνα τους είχε μία έκπληξη. Είχε οργανώσει ένα πικνίκ με το σχολείο του δάσους.